σε αυτή τη φάση. Εδώ, εδώ το ερώτημα είναι αν χρεώνεται σωστά με την κίτρινη κάρτα ο Λαδάκης. Ναι. Στο 28 λεπτό είναι η πρώτη φάση. Που αφήνει, πρώτη κίτρινη κάρτα. Αφήνει το πλεονέκτημα ορθά, ναι, ο διαιτητής και ο παίκτης κατόπιν θα τιμωρηθεί πειθαρχικά. Εδώ δεν του αρέσει βέβαια αυτή η υπόδειξη. Ο διαιτητής του λέει πού έγινε αυτό το οποίο πήγε να το ξεχάσει ο παίκτης του Αστέρα Τρίπολης. Εδώ αυτή η κίνηση με τις τάπες είναι εδώ καθαρή περίπτωση κίτρινης κάρτας και ορθά σημειώνεται από τον διαιτητή. Και στο 62ο λεπτό ο Λαδάκης θα αποβληθεί. Για αυτή του την κίνηση που διώχνει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο κανονισμός είναι σαφέστατος. Βέβαια είπε ότι εγώ δεν ήξερα τι έγινε. Δεν άκουσα το σφύριγμα. Εγώ τώρα δεν μπορώ να πω αν άκουσε ή δεν άκουσε. Αυτό το οποίο μπορώ να δω είναι αν σφύριξε ο διαιτητής ή δεν σφύριξε, δεν ξέρω. Είναι ότι την μπάλα την έδιωξε. Κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται από τον κανονισμό. Όμως πρέπει οι διαιτητές να είναι αυστηροί προς όλες τις ομάδες, θα έλεγα εγώ, και όχι μόνο σε ομάδες που λέμε μικρομεσαίες. Έχει σημασία αν διώχνει την μπάλα με θυμό ή έτσι όπως την διώχνει εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ την ξαναβλέπουμε τη φάση. Είναι σωστή η απόφαση του διαιτητή, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Λίγο βασίλει και από μπάσκετ με, με τεχνική ποινή. Εδώ λοιπόν, να το βλέπουμε, κοιτάζει και προς τα πίσω στον διαιτητή και τώρα τη διώχνει. Ναι. Είναι σωστή η φάση.